Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Σας ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ, για τον χρόνο σας. Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τα τρέχοντα της επικαιρότητας και την επιστροφή μετά από και αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας των ανεμβολίας των υγειονομικών στα νοσοκομεία. Να μας πείτε, γνωρίζουμε ότι είναι και σε εξέλιξη η επιτροπή που αποφασίζει πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Να μας πείτε λοιπόν πώς θα γίνει, γιατί η αλήθεια είναι πως υπάρχει και κάποια ανησυχία και στους ασθενείς και στους συνοδούς των ασθενών για το πώς θα γίνει αυτό, έτσι ώστε να μην πάνε στο νοσοκομείο για κάτι άλλο και κολλήσουν από έναν ανεμβολία στο υγειονομικό κορονοϊό. Πρώτα απ' όλα η επιστροφή δεν θα γίνει πριν την 1η-1η, δηλαδή θα εξαντληθεί το μέτρο που είχε ψηφιστεί μέχρι 31-12. Οπότε σήμερα είναι για να ακριβολογούμε η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής που θα ακουστούν οι απόψεις. Mm-hmm. Δεν αναμένεται να υπάρχουν τελικές αποφάσεις σήμερα. Η πραγματικότητα είναι ότι αναζητούμε ένα πρωτόκολλο το οποίο θα δημιουργεί μια διασφάλιση και για λόγους πρωτίστως για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας. Αλλά παράλληλα πρέπει να εκτιμούμε και το γεγονός ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν κινδυνεύουν και περισσότερο, θα πρέπει να υπάρχει και ένα πρωτόκολλο, δηλαδή να ξέρουμε, το έχουμε ακούσει αυτό, γιατί παραμένουν σε διάφορες κατηγορίες υποχρεωτικής εργασιακούς χώρους το τεστ της ανεμβολίας τους, σχετίζεται και με το γεγονός ότι αυτοί αν νοσήσουν μπορεί να είναι και σε κατηγορίες που να πρέπει να κινηθούν γρήγορα για θεραπευτική δηλαδή εισαγωγή. Να υποθέσουμε για παράδειγμα ότι στα χειρουργεία δεν θα μπουν να εργαστούν ανεμβολίες. Δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εγώ όπως καταλαβαίνετε θα ήταν άκομπτο το πριν τοποθετηθεί. Θα υπάρξει και πολιτική απόφαση αυτό, αλλά το πρώτο πρέπει να κάνει να τοποθετηθεί η Επιτροπή. Mm-hmm. Κατ' ελάχιστον συζητάμε ότι θα υπάρχει τεστ και συχνή παρακολούθηση. Θα υπάρχει μια πιο αυστηρή προστασία. Και στο ερώτημα που λέτε, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι προφανώς είναι διαφορετική αντιμετώπιση ακόμα και στο πρωτόκολλο που θα εφαρμοστεί ενός γιατρού που είναι ανεμβολίαστος από έναν διοικητικό που είναι ανεμβολίαστος. Προφανώς στο γιατρό υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις, γιατί και η επαφή του με τους ασθενείς είναι πολύ πιο ισχυρή. Προφανώς. Ναι. Θα διαμορφωθεί και γι' αυτό το λόγο λέμε δεν θα πάρθει και συνολική απόφαση. Σήμερα θέλουμε να ακούσουμε τις θέσεις των ειδικών, να τις επεξεργαστούμε ώστε να τους παρουσιάσουμε άμεσα, δηλαδή, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε βάθος μιας εβδομάδας, ένα συνολικό πρωτόκολλο το οποίο θα γίνουν παρατηρήσεις και θα εγκριθεί για να μπορέσουν να επιστρέψουν. Παράλληλα, κύριε Υπουργέ, εφόσον επιστρέψουν λοιπόν αυτοί οι υγειονομικοί, τίθεται ένα ερώτημα τι θα γίνει με τους αντικαταστάτες τους. Γιατί όλο αυτό το κρίσιμο διάστημα που πέρασε όλος ο χώρος της υγείας, υπήρξαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι του υγειονομικού χώρου που έβαλαν πλάτη και στήριξαν το δημόσιο σύστημα υγείας και κάλυψαν αυτούς τους ανεμβολίαστους εργαζομένους που δεν ήταν στις θέσεις τους. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Τώρα πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους που προσέχετε. Αυτοί οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα σε έναν αριθμό πρέπει να είναι γύρω στα 700 άτομα αυτή τη στιγμή. Εκεί πέρα υπολογίζουμε, θα έχουμε τα ακριβή στοιχεία. Η αλήθεια είναι κοινό όπως το λέτε. Οι άνθρωποι αυτοί γνώριζαν βέβαια ότι μπαίνουν για τρίμηνο και όταν γυρίζει ο ανεμβολίαστος απομακρύνονται, αλλά υπάρχει μια ηθική διάσταση στο θέμα που ως υπουργός εγώ αυτό την αναγνωρίζω. Για πόσους ανθρώπους μιλάμε, κύριε Πλεύρη? Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε, θα έχουμε ακριβή νούμερα, αλλά υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα 700 άτομα που κάλυψαν ανάγκες τριμήνου. Είχαν φτάσει μέχρι και 1000 άτομα. Ποτέ δηλαδή δεν έγινε η απόλυτη αναλογία κάλυψης του πληθυσμού που απουσίαζε. Αυτά τα άτομα πραγματικά για μένα υπάρχει μια ηθική διάσταση ότι με κάποιον τρόπο πρέπει να τους δείξει η πολιτεία ότι παρόλο που γυρίζουν οι ανεμβολίαστοι θα ψάξουμε να βρούμε. Καλά, μια και εκτός από αυτό φανταζόμαστε όλοι έχουμε εμπειρία και από το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν απαιτήσεις, δηλαδή είναι πάρα πολλά και μικρότερα νοσοκομεία που υπολειτουργούν. Και ούτως ή άλλως το γνωρίζετε ότι το Υπουργείο Υγείας συνεχώς βγάζει και θέσεις επικουρικών. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε ένα νούμερους κλάουζους. Υπάρχει κόσμος που είναι επικουρικοί και μπαίνουν. Οπότε έχοντας αυτές τις ισορροπίες στο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει, που είχε έρθει στην ανακουφιστική και θα ψηφιστεί μετά τον προϋπολογισμό, θα έχουμε και ακριβή ρύθμιση για αυτούς. Δεν είναι ότι την γνωρίζω αυτή τη στιγμή και δεν σας τις λέω. Ψάχνουμε να βρούμε την επεξεργασία, αλλά θα εκτιμηθεί η παρουσία τους ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα έστω και με τη σχέση του επικουρικού, πώς υπάρχουν άλλοι, να μπορέσουν να παραμείνουν.
Ναι, αλλά θα έχουμε μια ακριβή εικόνα αρχές της άλλης εβδομάδας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν το συνδυάσουμε τώρα πηγαίνοντας και στο άλλο μεγάλο θέμα του προσωπικού γιατρού, κύριε Πλεύρη, με τις ελλείψεις που γνωρίζουμε πως υπάρχουν στους προσωπικούς γιατρούς, βεβαίως αυτοί είναι παθολόγοι, δεν ξέρω αν σε αυτά τα 700 άτομα υπήρχε και αυτή η ειδικότητα. Για παράδειγμα, εκεί γνωρίζουμε πως υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις και επί της ουσίας, κατά κάποιον τρόπο, ο θεσμός του προσωπικού γιατρού λόγω των ελλείψεων υπολειτουργεί, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μην μπορούν να γραφτούν στον προσωπικό γιατρό της γειτονιάς τους, να αναγκάζονται να γραφτούν σε έναν, για παράδειγμα, αν μένω εγώ στο Παγκράτη που είναι στην Κηφισιά, λέω εγώ τώρα έτσι υποθετικά ένα παράδειγμα, να μην με βολεύει να πάω και εν τέλει να αναγκάζομαι για να μου γράψουν τα φάρμακά μου να πάω και να πληρώσω σε έναν ιδιώτη γιατρό. Ακριβώς. Τώρα, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτό ακριβώς που έχει ο θεσμός προσωπικού γιατρού και ήταν η στόχευσή μας είναι να μην επαφιέμεθα στο να πηγαίνει ο κάθε πολίτης ιδιωτικά κάπου και επειδή θα πληρώσει, αλλά και επειδή δεν έχει τη συχνή παρακολούθηση σε συνδυασμό με την πρόληψη, να έχει έναν γιατρό. Είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι καινούργιος, όσες φορές επιχειρήθηκε δεν είχε αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή, στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας, ξεκινάει με 3.400 γιατρούς, 4.700.000 εγγεγραμμένους πολίτες και προσέχτε, πάνω από 1.000.000 δωρεάν ραντεβού να έχουν διενεργηθεί το μήνα Νοέμβριο. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο λέτε είναι μια πραγματικότητα. Εμείς έχουμε δύο δουλειές. Υπάρχουν τις λειτουργίες. Βεβαίως. Και να σας πω κάτι τώρα, να είμαστε και ρεαλιστές. Προφανώς και θα υπήρχαν τις λειτουργίες σε έναν θεσμό που είναι καινούργιος. Αλλά το θέμα είναι ότι στο τρίμηνο λειτουργίας του καλύπτει 4.700.000 πληθυσμό και 3.400 γιατρούς, όταν η προηγούμενη προσπάθεια μέσα σε 4 χρόνια είχε 1,5 mm-hmm. εκατομμύριο πολίτες και 700 γιατρούς. Σκοπεύετε έχουμε να προσλάβετε δουλέψουμε και άλλους παθολόγους προκειμένου να μην μένουν οι άνθρωποι χωρίς προσωπικό γιατρό? Έχουμε να δουλέψουμε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι, πρώτα απ' όλα, και σωστά το θέσατε κύριε Αντωνοπούλου, αυτοί που έχουν μπει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δηλαδή, όσοι έχουν μπει σε γιατρό της αρεσκίας τους στην περιοχή να μπορούν να κάνουν το ραντεβού τους, και αυτό δουλεύει και ο Μάριος ο Θεμιστοκλέους το πλαίσιο το ραντεβού πώς θα υλοποιούνται, mm-hmm. μπαίνοντας γιατροί άλλοι να μπορέσουν κάποιοι που γράφτηκαν για να γραφτούν να πάνε στο σωστό γιατρό, και για να μπουν και άλλοι γιατροί, δουλεύουμε σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι τα επιπλέον κίνητρα που συζητάμε με τους ιατρικούς συλλόγους να γίνει πιο ελκυστικό στους ιδιώτες ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Έχουν πει γύρω στους 1.150 ιδιώτες. Άρα υπάρχει περιθώριο, γιατί υπάρχουν 3.000 που δεν έχουν μπει. Άρα καταλαβαίνετε, έχουμε μια δεξαμενή από ιδιώτες που αν έχουν και καλύτερα κίνητρα να μπουν. Και το δεύτερο σκέλος είναι ότι με το τελευταίο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε, δίνοντας τη δυνατότητα πλέον με αυστηρές προϋποθέσεις εργασίας γιατρών του ΕΣΥ και ιδιωτικά, δίνουμε τη δυνατότητα στην πραγματικότητα στους γιατρούς που βρίσκονται στο ΕΣΥ, τους παθολόγους που είναι πολλοί, να μπορούν με έναν τρόπο να γίνουν και αυτοί και προσωπικοί και θα ακολουθήσουν mm-hmm. υπουργικές αποφάσεις. Άρα, με αυτούς τους δύο τρόπους, κίνητρα παραπάνω στους ιδιώτες, παραπάνω παρουσία από το ΕΣΥ και με τις προσλήψεις που ήδη υλοποιούνται στα τομή και έχουν ολοκληρωθεί και είναι να γίνουν, θεωρούμε ότι θα βρούμε τους 1.100-1.200 γιατρούς που χρειάζονται. Α, τόσους παραπάνω δηλαδή πρέπει να προσλάβετε. Το λέω αυτό, ναι, κύριε Πλεύρη, γιατί ναι, έχουμε πολλά παράπονα εδώ στα μηνύματά μας από ανθρώπους, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, που ξέρετε δεν μπορούν εύκολα τώρα να πάρουν ένα ταξί και να φύγουν από τη γειτονιά τους για να πάνε στον προσωπικό γιατρό, που ενδεχομένως μπορεί να είναι πάρα πολύ μακριά, στη Λιφάνδα για παράδειγμα, και ναι, μένουν στο Φάλιρο. Και έτσι αναγκάζονται να πληρώσουν. Άρα, αν γίνεται αυτό, είναι πρόβλημα. Ναι, ακριβώς. Και πριν την εφαρμογή βέβαια του προσωπικού γιατρού, αυτοί οι άνθρωποι ή πήγαιναν στο κέντρο υγείας που μπορούν να πάνε και τώρα, ή πλήρωναν ιδιωτικά. Άρα δεν είναι ότι ταλαιπωρούνται λόγω του νέου θεσμού, ταλαιπωρούνται γιατί ακόμα δεν είναι, όπως δεν έχει ρολάρει το σύστημα ουσιαστικά, δεν έχει, γιατί ναι, υπάρχουν ελλείψεις. Ακριβώς. Ναι. Δεν έχει αλλάξει το καθεστώς που είχαν, δηλαδή δεν επιβαρύνθηκαν με κάτι, αλλά αυτοί που δεν έχουν καταφέρει ή να βρούνε γιατρό ή έχουν βρει μακριά γιατρό, δεν έχουν τα ωφέλη του συστήματος που είχαν 1.000.000 συμπολίτες μας που ήδη κάναν το ραντεβού. Κύριε Υπουργέ, με αυτούς λοιπόν τους τρόπους που λέμε τώρα, άρα γιατροί που μπαίνουν με προσλήψεις από τομή, γιατροί του ΕΣΥ που μπορούν να βγουν έξω άρα να πάρουν πληθυσμό, και παράλληλα με περισσότερα κίνητρα στους ιδιώτες, θα έχουμε την προσέλκυση. Και είναι ο αριθμός που σας είπα. Χρειαζόμαστε γύρω στους 1.200 γιατρούς, ώστε πλέον να έχουμε την κάλυψη που επιθυμούμε, mm. αλλά και την mm. άνεση που επιθυμούμε. Mm. Γιατί κάλυψη, και τώρα που μιλάμε, υπάρχουν ακόμα 1.500.000 κενές θέσεις στους γιατρούς που έχουμε.
Το νόημα όμως, και πολύ σωστά το θέσατε, δεν είναι απλώς να γραφτεί κάποιος, αλλά να έχει και την άνεση να γραφτεί σε σημείο ή να σε γιατρό που τον επιλέγει. Ακριβώς. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο το τελευταίο διάστημα, λόγω και της έξαρσης που βλέπουμε στη γρήπη, είναι οι εμβολιασμοί. Και ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν εμβολιασμοί για τη γρήπη χωρίς να γίνεται καν συνταγογράφηση. Σε τι φάση είμαστε κοντά σε αυτό να γίνει? Ναι, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έχει τελειώσει το κομμάτι το Υπουργείο Υγείας. Είναι κάποιες λεπτομέρειες ακινητικά. Ευελπιστώ ότι και μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις για την ημερομηνία που θα ξεκινήσει. Που σημαίνει... Να μην μας ακούν τώρα οι πολίτες και να πηγαίνουν, δεν έχει εφαρμοστεί. Ναι. Αλλά πιστεύουμε ότι ως το τέλος της εβδομάδας θα μπορούμε να ανακοινώσουμε την ημερομηνία που θα ξεκινήσει. Ως το τέλος αυτής της εβδομάδας. Ότι θα είναι μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη. Που σημαίνει ότι εγώ θέλω να πάω να κάνω το εμβόλιο της γρήπης, θα πηγαίνω σε ένα φαρμακείο, θα δίνω τον άμκα μου, θα κάνω τον εμβολιασμό και τέλος. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή είναι η διαδικασία, και το πρόβλημα τώρα που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί το σύστημα ώστε να μπορεί να καταγράφει ο φαρμακοποιός πλέον μέσα στο σύστημα ότι έγινε εμβολιασμός. Και κάτι άλλο να το πούμε αυτό, δεν ανοίγουμε το σύστημα εκτός ενδείξεων. Όσοι είχαν ένδειξη για να κάνουν το εμβόλιο κατά της γρήπης, που είναι διευρυμένες οι ενδείξεις που υπάρχουν. Δηλαδή, να φανταστείτε, υπάρχει και μία ένδειξη που αναφέρεται αν έρχεσαι σε επαφή με ευάλωτο πληθυσμό ή με παιδιά. Άρα, ενδυνάμει. Ουσιαστικά αφορά όλο τον κόσμο. Αφορά όλο τον κόσμο. Οπότε γίνεται τόσο απλοποιημένη η διαδικασία. Και αυτό έχει ως στόχο δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, ότι και με το παλιό σύστημα πέρυσι, όταν κάποιος ήθελε να κλείσει ραντεβού στα κέντρο υγείας για να πάει να επισκεφτεί έναν γιατρό, μπορεί ένα ραντεβού να καθυστερούσε 20-25 μέρες. Οπότε είναι κρίμα κάποιος απλώς για να γράψει το εμβόλιο της γρήπης να χρειάζεται να περιμένει. Βέβαια. Ή να χρειάζεται να πάει να πληρώσει. Του χρόνου που θα έχει ομολοποιηθεί πλήρως ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, θεωρούμε ότι δεν θα χρειάζεται κάτι τέτοιο. Αλλά στην παρούσα φάση και λόγω της έκταρσης, στη στάθμιση που κάνουμε με απόλυτο σεβασμό στους γιατρούς, ξέρουμε ότι είναι ιατρική πράξη, αλλά αντιστοίχως είναι και μια πράξη που εκτελείται από φαρμακοποιό, κάνουμε αυτή τη στάθμιση ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε το σύστημα, να πετύχουμε περισσότερους εμβολιασμούς. Τώρα, σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, κύριε Πλεύρη, που αφορά πάρα πολλές γυναίκες. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, γυναίκες ηλικίας από 21 έως 65 ετών θα λάβουν μήνυμα για τη δυνατότητα να κάνουν ραντεβού σε διαγνωστικά κέντρα όλης της χώρας για εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Σε ποιες γυναίκες αφορά αυτό και αν πρέπει να κάνουμε και κάποια προετοιμασία για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις δωρεάν εξετάσεις? Πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρουμε, τρέχεις μέσω του προγράμματος Δοξιάδης το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για το μαστό. Λαμβάνουν SMS οι γυναίκες και μπορούν να πηγαίνουν να κάνουν. Ανοίγει τώρα για τον τράχυλο. Η ηλικιακή ομάδα είναι 21-65. Δεν έχουν να κάνουν κάτι οι γυναίκες. Θα τους αποσταλεί λοιπόν ένα SMS και απλά στο SMS που θα αποσταλεί υπάρχει η διαδικασία να λάβουν το παραπεμπτικό χωρίς να χρειαστεί να πάνε σε γιατρό. Αυτό είναι και το νόημα της πρόληψης. Θα μπορούν να πάνε δωρεάν σε ιδιωτική δομή και δημόσια δομή προφανώς, αλλά δωρεάν και σε ιδιωτική δομή χωρίς καμία συμμετοχή, ούτε με τη συμμετοχή που έχει ο ΕΟΠΗ για τις απλές εξετάσεις. Είναι τελείως δωρεάν. Σημαντικό και σε πολύ. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της εξέτασης έχει κάποιο εύρημα, καλύπτεται και δωρεάν επίσκεψη σε γιατρό, προκειμένου να ολοκληρώσουμε πλήρως το πλαίσιο της πρόληψης. Και εδώ θέλω να πω κάτι που σήμερα το ανακοίνωσε και η Ειρήνη Αγαπηδάκη και σας το λέω. Στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά που έχουμε για τις μαστογραφίες, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει γύρω στις 65.000 μαστογραφίες και έχουμε κοντά στις 4.000, προσέχτε, περιπτώσεις διάγνωσης ευρήματος σε πρώιμο στάδιο. Άρα και το πολύ σημαντικό. Άρα 4.000 γυναίκες θα μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη πρόγνωση στην θεραπεία τους, ακριβώς γιατί έχουν διαγνωστεί πρόημα. Μην αγνοούμε το SMS που έρχεται. Είναι μια τελείως διαφορετική πράξη. Φανταστείτε ότι αυτό θα γίνει στον τράχυλο της μήτρας. Ήδη έχουμε τον εμβολιασμό και το HPV που το έχουμε επεκτείνει και στα αγόρια όπως και άλλες χώρες. Και στόχος μας είναι μέχρι το 2030 να μην υπάρχει, αυτός είναι ο στόχος και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να έχει αντιμετωπιστεί πλήρως ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας και να έχει μειωθεί το 30% καρκίνος του μαστού. Τώρα, κύριε Πλεύρη, δύο τελευταίες ερωτήσεις, μία από μένα και μία από την Πινελόπη. Για το νομοσχέδιο, για το ΕΣΥ, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί πως καταργεί τον πυρήνα της δωρεάν υγείας στη χώρα. Τι απαντάτε?
Λοιπόν, εδώ πέρα έχει γίνει μια σύγχυση. Η υγεία παραμένει δωρεάν. Τι αλλαγές έφερε αυτό το νομοσχέδιο? Τάχιστα. Εκτός από την αύξηση των μισθών των γιατρών 10% και παράλληλα επιδόματα στους αναισθησιολόγους, στους ΣΤΕΠ, στους ανθρώπους που είναι στη ΜΕΔ και στο ΕΚΑΒ, έδωσε δύο δυνατότητες. Η μία δυνατότητα είναι η δυνατότητα μερικής απασχόλησης. Τι σημαίνει αυτό? Όπου βγαίνει άγωνη προκήρυξη, να μπορεί κάποιος να μπαίνει με μερική απασχόληση ιδιώτης. Άρα, ανοίγουμε το ΕΣΥ σε ιδιώτες που θέλουν να μπουν μέσα, δεν θα πληρώνουν τίποτα πολίτης, αλλά θέλουν να μπουν με μερική σχέση. Και το επόμενο το οποίο κάνει, με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, που σημαίνει ότι ο γιατρός του ΕΣΥ θα έχει ολοκληρώσει όλες τις εργασίες που έχει στο πρωινό ωράριο, θα συμμετέχει στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου, θα μπορεί αρχικά για μία μέρα να βγαίνει έξω και να κάνει ιδιωτικό έργο. Τι φιλοδοξούμε με αυτό? Γιατί ποιο είναι το επιχείρημα της αντιπολίτευσης? Ότι κύριοι, πηγαίνοντας έξω μπορεί να παρασύρει, να παίρνει κόσμο να τον πηγαίνει έξω. Σήμερα τι γίνεται? Γιατί δεν πρέπει να ωραιοποιούμε τα πράγματα. Σήμερα μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 35% των δαπανών οι Έλληνες το δίνουν από την τσέπη τους, ενώ οι Ευρωπαίοι στο 15%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί άμα πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και του πούνε ότι η λίστα αναμονής είναι μεγάλη, θα πάει σε ένα ιδιωτικό. Άρα θέλετε να μειώσετε το φόρτο σε νοσοκομείο. Τώρα τι γίνεται? Βάζοντας παραπάνω γιατρούς στο σύστημα, ανοίγοντας και στους ιδιώτες, δίνοντας και στη δυνατότητα στους ανθρώπους να παραμείνουν, αλλά και να έρθουν άτομα από το εξωτερικό που θα πούνε κάτσε. Το εσύ είναι ελκυστικό, έχω και μια δυνατότητα. Εάν μειώνονται οι λίστες, γιατί θα πρέπει να μειώνονται οι λίστες για να μπορεί ο άλλος να κάνει ιδιωτικό έργο, στην πραγματικότητα δίνουμε εναλλακτική να λειτουργεί καλύτερα το δημόσιο σύστημα και σε καμία περίπτωση δεν βάλεται ο πολίτης από μια μικρή δυνατότητα που θα μπορεί να έχει κάποιος γιατρός να είναι έξω με πολύ αυστηρό πλαίσιο που δεν θα μπορεί να έχει ασθενείς που έχουν δηλωθεί στο νοσοκομείο που πήγανε, που θα έχει τις ασφαλιστικές δικλείδες. Θα κριθούμε στην πράξη. Αυτό μένει να το δει και ο κόσμος στην πράξη. Χρειαζόσουν 10 γιατρούς, έχεις 5. Αν αύριο έχεις 10, ο πολίτης θα βρίσκει γιατρούς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.